Ήταν καλός Σλοβάκος, γι' αυτό ξεκινάει με κυρίως αμυντικούς ρόλους. Ενώ εδώ η εικόνα μιλάει από μόνη της. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Η εικόνα που είδαμε μιλάει από μόνη της. Ακόμα πέφτουν χαρτάκια. Το παρκέ δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται το παρκέ από τα χαρτιά που έχουν πέσει. Οι φίλοι του Άρη νομίζω ότι ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Σήμερα αυτό που συμβαίνει στο παρκέ του Αλεξανδρίου δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν και εσύ σε αυτές τις ένδοξες μέρες της δεκαετίας του 80 έχεις δει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται το παρκέ από τα χαρτιά. Στις δικές μας μέρες οι ένδοξες ιστορίες γίνονταν και έξω από το γήπεδο. Αυτό το φαινόμενο είναι πρωτόγνωρο. Βέβαια είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, παρότριση των φιλάθλων. Θέλουν πάρα πολύ να ξανάρθει η ομάδα στην Ευρωλίγκα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την εισδώσουν. Εδώ προσπαθούν να προφυλαχθούν οι παίκτες, παραλίγο να καλύψουν και αυτούς τα χαρτιά. Νομίζω εδώ η εικόνα μιλάει από μόνη της, πραγματικά ένα απίστευτο θέαμα. Οι οπαδοί του Άρη που φημίζονται για την καλή οργάνωσή τους. Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, κάποια παιδιά γύρω-γύρω από τον αγωνιστικό χώρο προμήθευαν με χαρτάκια όλο τον κόσμο εδώ και βεβαίως το αποτέλεσμα το είδατε. Τι κάδος ανακύκλωσης εδώ, είναι πραγματικά φανταστικό. Είναι πραγματικά φανταστικό. Τέλος πάντων.